Κυρία Ρουγκέρη, καλημέρα σας. Καλώς να μας έρθετε. Υπέροχη, τη μοναδική που τη λατρεύουμε. Ναι, αυτό το έχετε αποδείξει και το αποδεικνύετε κάθε φορά σε ό,τι έχει να κάνει με την Κρήτη. Και μάλιστα, ναι μεν, σας κάλεσα εγώ τώρα για να μιλήσουμε για τον Περσέα και την Ανδρομέδα, αλλά σας ακούγα προχθές και στον συνάδελφο τον Λευτέρη τον Κουμαντάκη και λέγατε ότι ξέρετε θα έχετε και μια πιο στενή συνεργασία γιατί θα υπογράψετε και μια σύμβαση με το Ηράκλειο. Ναι, χειμώνα, να είμαστε γεροί. Θα κάνουμε τον μικρό μας πρίγκιπα εκεί που είναι μια παράσταση που άφησε το χείρος με τίμα και τώρα είναι υπέροχο τη σκηνικά τα κοστούμια, υπέροχο το κείμενο το έχω σεβαστεί απόλυτα ώστε να καταλάβουν τα παιδιά το έργο γιατί είναι εντελώς αλληγορικό το έργο και δεν το πολύ καταλαβαίνουν τα παιδιά αλλά έχει γίνει με τέτοιο τρόπο που νομίζω ότι βγαίνουν τα μηνύματα όλα και είναι μια παράσταση που φεύγει ο κόσμος ενθουσιασμένος. Οπότε θα είναι υπέροχο να το δουν και τα παιδιά του Ηρακλή. Και το όχι τη Κρήτη γενικά. Γιατί νομίζω ότι μπορούν να έρχονται και εκδρομή από άλλα μέρη. Σαφέστατα. Από όπου μπορούν να έρθουν και έχουν τη δυνατότητα πια στις μέρες μας να το κάνουν. Σαφέστατα και το κάνουν. Η Κρήτη, μοναδικός με σταθμός φέτος του Περσέα και της Ανδρομέδας. Όχι. Γυρίζουμε όλη την Ελλάδα και πολύ σημαντική σταθμή είναι όλες οι πόλεις της Κρήτης που ερχόμαστε. Δηλαδή το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο. Στο Ρέθυμνο είμαστε 18 του μηνός. Στο Ηράκλειο είμαστε 19 και 20. Mm-hmm. Και 21-22 είμαστε στα Χανιά. Είναι μια παράσταση απόλυτα μελετημένη και τεκμηριωμένη μέσα από την ελληνική μυθολογία γιατί μας ενδιαφέρει πάνω απ' όλα τα παιδιά να γνωρίσουν τη μυθολογία να την αγαπήσουν και να καταλάβουν τη μαγεία της. Γιατί ξέρετε μέσα από το θέατρο είναι πολύ πιο εύπεπτο να πάρεις τα μηνύματα που σου δίνει ο κάθε μύθος. Έτσι, γιατί πάντοτε οι αρχαίοι Έλληνες φρόντιζαν γι' αυτό. Κανένας μύθος δεν είναι... δεν μας έχει μεταφερθεί εδώ χωρίς να έχει μέσα μηνύματα, χωρίς να έχει θησαυρούς. Λοιπόν, όλη η μυθολογία μας έχει θησαυρούς και μου αρέσει τόσο πολύ λίγο-λίγο τα παιδιά να την γνωρίζουν μέσα από το θέατρο. Μα ούτως ή άλλως κάθε χρόνο το ίδιο κάνατε. Νομίζω ότι γι' αυτό. Είναι παραμύθι, έτσι, ακριβώς. Πάντοτε πρέπει να έχει τα μηνύματά του. Έτσι. Γι' αυτό και λείψατε με αυτά τα χρόνια της πανδημίας, κυρία Ρουγκέρη, και είναι αλήθεια. Και όχι γιατί θέλω να σας πω απλά καλά λόγια, γιατί έχω δει παραστάσεις μαζί με τα παιδιά και αυτό το οποίο παίρνω σαν κριτική από τα παιδιά και η λαχτάρα τους να δουν μια θεατρική παράσταση από τη δική σας τη θεατρική σκηνή, πραγματικά είναι πάντα πολύ μελετημένη όπως λέτε εσείς, γιατί περνάει τα μηνύματα, γιατί αναδεικνύει τη μουσική, έχει τα μουσικά περάσματα, έχει το τοπικό στοιχείο. Μουσική, πάντοτε με τη μυθολογία μας. Βάζουμε πάντοτε, την τίνουμε με παραδοσιακή ελληνική μουσική. Γιατί με αυτόν τον τρόπο έχουν και αυτό το κέρδος τα παιδιά. Να πάρουν ακούσματα της παράδοσής μας. Να φύγουν μέσα από την παράσταση γενικά και να είναι πιο πλούσια. Να έχουν πάρει κάτι. Και εδώ πρέπει να σας πω σε αυτό το έργο ότι παίρνουν μέρος και όλα τα παιδιά. Από κάτω ζωντανεύει το θέατρο. Α, διαδραστική η παράσταση. Γιατί μάλιστα. Από την αρχή ξεκινώντας. Ζητάμε τη βοήθεια των παιδιών για κάποια σημεία του έργου που να χρειαστούν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα συμμετέχουν. Και εκεί τρελαίνεστε γιατί ακούς τις φωνούλες τους και γεμίζει ο κόσμος, πλημμυρίζει από τα παιδιά που ζητούν να γίνει χρησμός, ζητούν να κάνουν τη θάλασσα, κάνουν τον αέρα... παρακαλούν τον βασιλιά. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Να σας πω το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μάλιστα τις προηγούμενες μέρες που υπενθύμιζα για το διαγωνισμό μέσω του Facebook του 984 έλεγα το εξής, ότι ξέρετε αν μπείτε και στον πειρασμό να κερδίσετε αυτή τη διπλή την πρόσκληση ενήλικες μόνο μπορείτε να πάτε, να αφήσετε δηλαδή το παιδάκι στον παππού και στη γιαγιά, γιατί δεν είναι μόνο μια μελετημένη παράσταση, κυρία Ρουγκέρη, είναι και μια προσεγμένη παράσταση. Δηλαδή, όσες παραστάσεις και αν έχω δει, είχα τη δυνατότητα να δω τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό το σκηνικό το οποίο αλλάζει, το κουστούμι το οποίο αλλάζει, το καθαρό το ύφασμα, το περιποιημένο το ύφασμα, με μια παρατηρητική ματιά, νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Αυτό το οφείλουμε στη Χριστίνα την Κουλουμπή, την κόρη μου. Η οποία είναι αριστούχος σε όλα της και η οποία τώρα αυτή τη φορά
έχει κάνει ένα σκηνικό που με τους φωτισμούς αλλάζει. Είναι όλο στο χέρι της φτιαγμένο. Το χειρογραφείς είναι σαν να παίζουν οι ηθοποιοί μπροστά σε πίνακες. Σε κάθε μέρος που πηγαίνει ο Περσέας μας, όπως πάντοτε αλλάζουν τα χρώματα, γιατί μας ενδιαφέρει να εντυπώνεται και από αυτήν την άποψη και εικαστικά στο μυαλουδάκι των παιδιών. Από την άλλη μεριά, η παράσταση είναι εντελώς παραμυθένια και θέλω να ξέρουν κάποιοι γονείς που ακούν το Περσέας και σκέφτονται τη Μέδουσα και μπορεί να φοβούνται ότι είναι τρομακτικό αφού θα είναι η Μέδουσα με τα φίδια στο κεφάλι κτλ. Να μην φοβούνται καθόλου, γιατί όλη αυτή η σκηνή της Μέδουσας γίνεται αναπαράσταση με κούκλες. Mm-hmm. Οπότε έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η παράσταση. Εγώ τη θεωρώ από τις πολύ ωραίες μας παραστάσεις. Και τα παιδιά ενθουσιάζουν, δηλαδή κάθονται στη θέση τους και δεν κουνάνε από τη θέση τους μέχρι το τέλος. Δηλαδή είναι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο τα κερδίζει η παράσταση. Είναι δηλαδή τόσο παραμύθι, γιατί προσέξτε, ονομάζουμε ότι είναι η πιο παραμυθένια ιστορία της μυθολογίας. Δεδομένου ότι ξεκινάμε με μια φυλακισμένη βασιλοπούλα που από ένα χρησμό ο πατέρας τη φυλακίζει για να μην γεννήσει ποτέ κανένα παιδί, γιατί έχει πει ο Απόλλωνας ότι το παιδί που θα γεννήσει μπορεί να το σκοτώσει μια μέρα κατά λάθος, οπότε φυλακίζει την κόρη για να μην παντρευτεί και κάνει παιδί. Εκεί η κόρη τραγουδάει, θρηνεί, ακούει τη φωνή της ο Δίας, ο πατέρας των θεών που όλα τα μπορεί, μεταμορφώνεται σε χρυσή βροχή, μπαίνει στη φυλακή της, την αγκαλιάζει και από αυτό το αγκάλιασμα γεννιέται ο Περσέας. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα, μετά από αυτό ο πατέρας τους βάζει μέσα σε ένα ξύλινο κουτί και τους ρίχνει στη θάλασσα. Και η θάλασσα βγάζει το κουτί αυτό σε μια ακρογιαλιά υπέροχη στη Σέρι. Από εκεί ένας ψαράς θα τους πάει. Έχει πάρα πολύ. Είναι παραμύθι, σκέτο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Και έχει τόσο ωραία πράγματα, γιατί μετά ο Περσέας, όταν θα μεγαλώσει, που θα του αναθέσουν να πάει να κόψει το κεφάλι της Μέδουσας, η οποία καταστρέφει και βυθίζει όλα τα πλοία. Θα δείτε ότι στο δρόμο του θα πρέπει να περάσουν δοκιμασίες και κάθε δοκιμασία έχει το μήνυμά της. Αυτά τα μικρά και τα μεγάλα μηνύματα μέσα από μια παράσταση που με τόση αγάπη και μεράκι εσείς ανεβάζετε. Ποια είναι η πρόκληση για σας κάθε φορά όταν είναι να επιλέξετε ένα έργο και τα μηνύματα τα οποία θέλετε να περάσετε? Τι είναι εκείνο που σας προκαλεί πολύ περισσότερο και λέτε την επόμενη χρονιά θέλω να πάω με αυτή την παράσταση, αυτή τη χρονιά θα πάω με αυτή την παράσταση, γιατί είναι αυτό το μήνυμα που θέλω να περάσω, γιατί παραμένετε πάντα ένα μικρό παιδί ή γιατί μέσα από όλα αυτά θέλετε να περάσετε μηνύματα του σήμερα στους μικρούς φίλους? Γιατί πιστεύω ότι το θέατρο πρέπει να είναι πηγή γνώσης. Από τη στιγμή λοιπόν που έχω εγώ και όλη η ομάδα μου αφιερώσει τη ζωή μας στο να κάνουμε θέατρο για τα παιδιά, σκοπός μας είναι να κάνουμε τα παιδιά να το αγαπήσουν, να κάνουμε τα παιδιά να πηγαίνουν σε αυτό, γιατί έχουν κέρδος αν πάνε σε αυτό. Πόσα πράγματα μπορείς να τους περάσεις? Θα μπορούσε να πει κανείς, εγώ ότι στην άλλη ζωή θα γινόμουν, ξέρω εγώ, νηπιαγωγός ή δασκάλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ να περνάω πράγματα και να διαμορφώνω χαρακτήρες μέσα από το θέατρο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά είναι άγραφα τετράδια και εσύ καλείσαι να τα συμπληρώσεις. Δεν είναι ότι έχω κάνει θέατρο για να βγάλουμε χρήματα. Θα ζήσουμε και από αυτό. Δεν είναι αλίμονο. Κάνουμε αυτή τη δουλειά. Αλλά περισσότερο απ' όλα είναι η αγάπη που θα καταθέσεις σε αυτό και η προσφορά που θα κάνεις, παιδί μου, στην πορεία της ζωής σου. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Ότι είναι πολύ σημαντικό να προσφέρεις. Κυρία Ρουγκέρη, έχω ταχθεί να προσφέρω μέσα από με τόσες εκπτώσεις που κάνουμε στη ζωή μας και έτσι όπως καταγράφονται αυτές οι εκπτώσεις στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, είναι πραγματικά πολύ ευεργετικό να το ακούσω αυτό. Ναι, υποτίθεται ότι ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο για να κάνουμε κάτι, να αφήσουμε κάτι. Λοιπόν, μέσα από το δικό μου το επάγγελμα μπορώ να κάνω αυτό. Και η μοίρα με οδήγησε στο να ασχοληθώ. Γιατί εγώ πίστευα πάρα πολύ πάντοτε ότι μέσα από το θέατρο τα παιδιά μπορούν να διαμορφώσουν χαρακτήρα, να κερδίσουν πράγματα. Και θέλοντας να το προσφέρω αυτό στα δικά μου τα παιδιά, γιατί μπορούσα, γιατί είχα τις γνώσεις να το κάνω, μάζεψα και άλλα παιδιά. Και σιγά σιγά κατάλαβα, με έσπρωξε αυτό που έκανα
στο να τελικά να δημιουργήσω την παιδική σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και γενικά μέσα από αυτό να ξέρω, να διαλέγω πάντοτε, προσέξτε, θα μπορούσα να γράφω δικά μου παραμύθια, οτιδήποτε και να κάνω αυτό. Προτιμώ τα παιδιά να περνάνε από την κλασική παιδιά, δηλαδή από τα κλασικά έργα. Για τα κλασικά έργα δεν είναι τυχαίο. Έχουν γίνει κλασικά γιατί είναι αναλύοντα στον χρόνο. Δηλαδή περνάνε τα χρόνια και εξακολουθούν να δίνουν μηνύματα, να έχει κέρδος αυτός που τα διαβάζει, αυτός που τα βλέπει. Διαλέγω λοιπόν πάντοτε να τους γνωρίσω αυτόν τον κόσμο που συνήθως πια τα παιδιά δεν τον γνωρίζουν, γιατί παίζουν με τα παιχνίδια, τα ηλεκτρονικά και κάνουν άλλα πράγματα. Και είναι τόσο ωραίο να μπορείς να έρθεις σε επαφή με θεατρικά έργα που έχουν τη χρυσόσκονη, που έχουν την τρυφερότητα, που δεν την έχουμε πια στη ζωή μας. Είναι η πρόκληση, έτσι ακριβώς. Και αυτή είναι η πρόκληση. Ότι ενώ παίζουν με τα παιχνίδια αυτά που έχουν όλα τα εφέ του κόσμου, οι παραστάσεις μας έχουν ψυχή. Και βλέπεις ότι τα παιδιά, η ψυχή καθυλώνει τα παιδιά. Καταλάβατε. Καταλαβαίνετε, μου λένε οι γονείς, μου λένε τα παιδιά μου, θέλω να πάω σε παράσταση της κυρίας Ζουγκέρη γιατί δεν είναι παιδική. Τι εννοούνε? Ότι δεν είναι πρόχειρα φτιαγμένοι. Γιατί έχουν στο νου τους αυτά που γίνονται στο σχολείο ή ξέρω. Δεν είναι ότι εντάξει, θα πάμε τώρα στην περιφέρεια να βόλτα, να βάλουμε και ένα παραβάν εκεί πέρα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Τα παιδιά πρέπει να βλέπουν να είναι τα πάντα στην εντέλεια. Είναι αυτό που είπατε, ότι οι παραστάσεις σας πρέπει να έχουν ψυχή. Το έχετε αποδείξει. Διαχρονικά είναι αυτό. Ούτως ή άλλως, για όποιους βλέπουν, ακούν, καταλαβαίνουν. Ναι. Κυρία Ρουγκέρη, καλώς να έρθετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Από αυτό που είπατε για τους μεγάλους, και οι μεγάλοι πρέπει να έρθουν. Γιατί όλοι έχουμε ένα παιδί μέσα μας πέρα από αυτό. Αλλά και λέγεται, να το ξέρετε αυτό, ότι μια παράσταση που απευθύνεται στα παιδιά, αν δεν καθυλώσει και τους μεγάλους, είναι αποτυχημένη. Γιατί λοιπόν πρέπει να είναι μια κανονική παράσταση, απλώς το θέμα να αφορά και στα παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλώς να έρθετε.